τη βαθιά πληγή, το πένθος και την οδύνη που αφήνει πίσω της κάθε ανθρώπινη απώλεια, ιδίως όταν συνδέεται με αναπάντεχα και δραματικά γεγονότα όπως τα τροχαία δυστυχήματα που θερίζουν δεκάδες ανθρώπινες ζωές κάθε χρόνο στην Κρήτη, πραγματεύεται το μυθιστόρημα «Δεύτερη ευκαιρία» της νεαρής Ηρακλειώτισσας Χριστίνας Μαραγκάκη. Το βιβλίο είναι γραμμένο από την οπτική των πρωταγωνιστών και στα κεφάλαια που μιλάει ο Στέλιος που βίωσε το ατύχημα θα τον δούμε να αναρωτιέται και γιατί επέλεγαν να οδηγούν με τόσο ρυψοκίνδυνο τρόπο, γιατί επέμεναν να το κάνουν μετά που το επέλεγαν, τι έβρισκαν σε όλο αυτό. Οπότε το μήνυμα που θεωρώ ότι προσπαθώ να περάσω είναι ότι παρόλο που υπάρχουν πολλά προβλήματα στους δρόμους, στα πάντα, είναι πολύ σημαντικό και η ιδιωτική συμπεριφορά των ανθρώπων και ότι νέα παιδιά που είναι έτσι ίσως λίγο πιο... δεν νιώθουν τον κίνδυνο, πολλές φορές δεν προλαβαίνουν να σκεφτούν αυτό που μπορεί να συμβεί και σε αυτό το βιβλίο το σκέφτονται και το βλέπουν. Η Χριστίνα Μαραγκάκη είναι μόλις 23 ετών και ήδη κρατά στα χέρια της το πρώτο της μυθιστόρημα, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οσελότος. Μιλώντας στην Κρήτη TV, εξηγεί πώς μια προσωπική οδυνηρή εμπειρία και η προσπάθεια να την υπερβεί την οδήγησε στη συγγραφή και το ηχηρό μήνυμα που προσπαθεί να στείλει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου. Ένα ατύχημα που είχαν δικοί μου φίλοι, το οποίο δεν κατέληξε πολύ καλά. Και ήταν η πρώτη μου μεγάλη απώλεια και βρήκα τον εαυτό μου 3 χρόνια μετά ακόμα να έχω σκέψεις, να έχω συναισθήματα, φόβους, τα οποία ήθελα κάπως να τα δω μπροστά μου, να τα ανοίξω και να τα δω σαν ένα τρίτο πρόσωπο, μήπως και αυτό με βοηθήσει να ηρεμήσω. Και έτσι αποφάσισα να δημιουργήσω κάποιους χαρακτήρες που θα ζούσαν κάτι παρόμοιο, αλλά ίσως να είχαν ένα πιο γλυκό τέλος. Και κάπως έτσι γεννήθηκαν η Άννα και ο Στέλιος, που είναι οι πρωταγωνιστές αυτού του βιβλίου. Οι πρωταγωνιστές του μυθιστορήματος, ο Στέλιος και η Άννα, νιώθουν τη ζωή τους να συνθλίβεται μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα. Ο Στέλιος θα βγει ζωντανός από τα συντρίμια ενός αυτοκινήτου, όχι όμως και ο αγαπημένος παιδικός του φίλος. Προσπαθώντας να μάθει να ζει σε έναν κόσμο χωρίς τον Κώστα, σκοτεινές σκέψεις τυχιώνουν το μυαλό του. Η Άννα θα παραμείνει στο πλευρό του, καταφέρνοντας μέσα από το θάνατο και του δικού της φίλου να πάρει πολύτιμα μαθήματα και να σταθεί αποφασισμένη να μην αφήσει το Στέλιο να χαθεί στον πόνο της απώλειας. Που έρχονται και αυτοί σε επαφή με την απώλεια και το πόσο τρομακτικό και τραγικό μπορεί να είναι ένα τέτοιο είδους ατύχημα, ένα αυτοκινητιστικό. Και ουσιαστικά σε αυτό το βιβλίο ξεκινάμε μετά το ατύχημα, ακριβώς μετά το ατύχημα, και ακολουθούμε την πορεία τους καθώς και οι δύο προσπαθούν να ξεπεράσουν αυτό που έγινε και να βρουν τη δύναμη να συνεχίσουν να ζουν, ο καθένας με το δικό του τρόπο, γιατί ο Στέλιος ήταν στο αμάξι και ήταν ο μόνος που επιβίωσε και ουσιαστικά έχασε το φίλο του, έχασε όλη την αυτοπεποίθηση που υποτίθεται ότι είχε, έχασε τα πάντα.